να σας διαβεβαιώσω ότι όσον αφορά το ύψος των εξόδων, έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια μείωσης και ελαχιστοποίηση στα, θα μπορούσα να το πω, στα ασφαλιστικά έξοδα. Ίσως κωδικοί που μπορεί να έχετε δει και να θεωρείτε ότι μπορεί να είχαν περιγραφεί, το κρατώ με την αίρεση ότι μπορεί να είναι έργα χρηματοδοτούμενο και να υπάρχει εγγραφή αντίστοιχου εσόδου στο μεγέθο εσόδου. Κρατώ με την αίρεση. Κωδικοί του νέου κωδικολογίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο, να του βλέπετε με πέρυσι να έχουν ποσό 0. Υπάρχουν με το νέο κωδικολόγιο κωδικοί που μπήκανε φέτος στον προϋπολογισμό και πέρυσι ήταν σε άλλο κωδικό. Προσέξτε το, αυτοί οι κωδικοί ήταν πέρυσι στο, σχέδιο που βλέπετε φέτος, δεν υπήρχαν και άλλα ήταν μηδέν. Όσον αφορά για το αν αυξάνεται το, η διαφορά ίσως κέρδισης, το βασικό που έγινε, που έχει γίνει η διαφοροποίηση, βασικό στην τωρινή κατάρτιση είναι ότι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι απολογιστικά. Δηλαδή, οι παλιές οφειλές, οι παρελθούσες οικονομικών κρίσεων οφειλές, είναι τα απολογιστικά στοιχεία της 31/12/15. Στο προηγούμενο σχέδιο ήταν εκτίμηση. Όπως και το ταμιακό υπόλοιπο της 1/1/16 είναι απολογιστικό, είναι τι υπήρχε. Στο προηγούμενο σχέδιο που είχατε στα χέρια σας ήταν εκτίμηση. Όλα αυτά βέβαια με το προηγούμενο σχέδιο θα αναμορφώνονταν στην πρώτη αναμόρφωση προπολογισμού, αν το προηγούμενο συγκεκριθεί. Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε μέσα στο 2016, η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη και ο Δήμος να τα εγγράψει με απολογιστικά στοιχεία και αυτό και έχει κάνει. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της συνεδρίασης, θεωρώ ότι εκ προηγείου σαν εισηγητής είναι το όργανο της Οικονομικής Επιτροπής. Η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου επιδόθηκε προγενέστερα από την συνεδρίαση σήμερα το πρωί, την πρώτη Τετάρτη. Η Οικονομική Επιτροπή όμως σήμερα το πρωί διαπίστωσε αδυναμίες ως κέλησης στην κατάρτιση που έκανε και στην απόφασή της. Πέρα από την κατάρτιση που αναγνωρίζει ότι δεν ισοσκελίζει ο προπολογισμός, στο β' της απόφασής της παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά τη διερεύνηση δυνατότητας λήψης δανείου. Γι' αυτό και υπάρχει διαφοροποίηση με το θέμα της πρόσκλησης και με το τι ουσιαστικά καλείστε τελικά να αποφασίσετε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά την άποψή μου, το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, εάν αποφασίσει να διερευνήσει τη δυνατότητα ισοσκέλισης με δάνειο, θα πρέπει να διαπιστώσει και αυτό την αδυναμία ισοσκέλισης και να δώσει από εκεί και πέρα την εντολή στον Δήμαρχο να διερευνήσει τη δυνατότητα εξέβρεσης πιστωτικού ιδρύματος για δάνειο ισοσκέλισης και αποπληρωμής οφειλών.